παρόλο τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλαμε, πέρασε στο εσωτερικό του εργοστασίου και προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε αυτό. Το ευτύχημα είναι, κύριε Μπουντουράκη, ότι δεν έφτασαν οι φλόγες μέχρι το χώρο του Ιγραηρίου. Αυτό που μας είπε και συνάδελφος δηλαδή νωρίτερα. Κατερίνα, συγγνώμη, δεν ακούει ο κύριος Μπουντουράκης γιατί τον ευνηδιάσαμε. Το ευτύχημα, λέει η Κατερίνα από το στούντιο, είναι ότι δεν έφτασε η φωτιά μέχρι το χώρο που υπήρχε το Ιγραήριο. Προσπαθήσαμε και καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να απομακρύνουμε τον κόσμο, να ψήξουμε την συγκεκριμένη δεξαμενή, να μην έχουμε τα χειρότερα. Επιχείρησαν εδώ πέρα πάγει στα 11 πυροσβεστικά οχήματα. Ήρθαν δύο ειδικά κλιμακοφόρα και βραχιονοφόρα οχήματα. Ήρθε μία ομάδα πεζοπόρου. Ήρθε το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Συνολικά έλαβαν μέρος 40 πυροσβέστες. Καθώς επίσης και από την περιφέρεια και το Δήμο συμμετείχαν 4 υδροφόρες. Παρόλο όπως προείπα την προσπάθεια την οποία έγινε, δυστυχώς το εργοστάσιο έπαθε σοβαρές ηλικές ζημιές. Έχετε εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο? Όχι, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι έγιναν τα δέοντα προκειμένου ο άνθρωπος να μεταφερθεί προς το νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και ότι υποστήριξη τέλος πάντων υπάρχει από την ιατρική πλευρά. Δεν γνωρίζω περισσότερα. Έλεγε την πυρκαγιά στο βαθύ, υπάρχει ενημέρωση? Η πυρκαγιά στο βαθύ είναι σε εξέλιξη. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να την περιορίσουν. Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή και όλη η δύναμη του νομού Λασιθίου.